δώσει το μαχαίρι στη καρδιά. Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ελένης Βιτάλη και Πάολα. Αυτή τη φορά αφορμιστάθηκε η συμμετοχή της Πάολα στο φεστιβάλ Πρεσπών, όπου θα εμφανιστεί και θα τραγουδήσει Μίκη Θεοδωράκη. Γίνε μαζί μου ένα, γίνε μια αγκαλιά. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Εσπρέσο, ο γιος της Ελένης Βιτάλη, Νίκος Ξίδης, ανέβασε την αφίσα για την συγκεκριμένη εμφάνιση της λαϊκής τραγουδίστριας, γράφοντας μόνο τη λέξη «κανονικότητα». Αμέσως μετά η Ελένη Βιτάλη κοινοποίησε την ανάρτηση του γιού της, αφήνοντας αιχμές και υπονοούμενα κατά της Πάολας μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook. Τι είναι ρε παιδιά η κανονικότητα, κανονική, χεχεχε. Φεύγω, φεύγω, κάθε μέρα φεύγω. Τόσο στην ανάρτηση της ερμηνεύτριας όσο και στην ανάρτηση του γιού της, τα σχόλια πήραν φωτιά με έναν από τους θαυμαστές να γράφει. Και ρωτάω, γιατί όχι και ο Φλωρινιώτης, κάνουμε διακρίσεις, Ξέρω το καλό και το κακό μου, όλα παίξουν μέσα στο μυαλό μου. Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελένη Βιτάλη τα βάζει με την Πάολα, καθώς στο παρελθόν έχει ξαναασχοληθεί με την τραγουδίστρια, κρίνοντας τις στιλιστικές της επιλογές. Μου αρέσει καθόλου η σημερινή λαϊκή σκηνή, που είναι λίγο pop, λίγο δεν είναι τίποτα. Έχει μεγάλη σχέση τι ακούμε. Τι ακούμε, θεά από εδώ, θεά από εκεί. Η Πάολα απ' την άλλη βγάζει το πισινό της. Η άλλη βγάζει το κίνο της. Ο άλλος βγαίνει, ο Γιάννης, αυτό θα το πω. Βγαίνει ο Γιάννης και κρατάει πολύτιμο χρόνο τηλεοπτικό και μιλάει 2 ώρες για την Πάολα. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Αν μπορώ να πω κάτι για την κυρία Πάολα, είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Το λέω και δημόσια. Αλίμονο να είχα κάτι προσωπικό με το κοριτσάκι. Ξέρω το καλό και το κακό μου. Η Πάολα σε εμφάνισή της στην εκπομπή Βινήλιο είχε πει πως την στεναχωρεί που σχολιάζει την εμφάνισή της και όχι τη φωνή της. Με την Ελένη Βιτάλη να απαντά, δεν μας σχέζει. Ρε Πάολα. Πληγώθηκες. Όταν άκουσες την Ελένη που είναι το πρότυπό σου. Δεν πληγώθηκα. Στεναχωρήθηκα. Όχι για μένα. Έχουν πει αρκετοί άνθρωποι πως το φόρεμά μου είναι κοντό. Ναι. Όχι, σίγουρα για μένα κιόλας δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Στενοχωρήθηκα διότι την αγαπώ πάρα πολύ, όπως είπα και πριν. Δεν περίμενα να ακούσω από αυτή την τεράστια τραγουδίστρια να ασχοληθεί απλά με το φόρεμά μου. Ναι. Ναι. Θα προτιμούσα να πει ότι αυτό το κορίτσι δεν τραγουδάει πολύ καλά. Εγώ τώρα πραγματικά, επειδή είναι δύο από τις γυναίκες που λατρεύω μουσικά και η κάθε μία στο είδος της και στο τι έχει γράψει ως πορεία, με στεναχωρεί ιδιαίτερα να βλέπω τέτοιες διενέξεις, ρε παιδί μου. Γιατί καλλιτεχνικά και οι δύο είναι στην κορυφή. Και είναι κρίμα να γίνονται τις διενέξεις. Μόνο μία μικρή παρένθεση. Η Πάολα καλέστηκε σε αυτή τη συναυλία, έτσι δεν είναι, Κώστα? Καλέστηκε, ακριβώς. Καλέστηκε και ήταν και επιθυμία, όπως αναφέρουν, η επιθυμία του Μίκη Θεοδωράκη να τραγουδήσει η Πάολα. Δεν διοργανώθηκε δηλαδή κάτι από την ίδια για το Μίκη Θεοδωράκη. Όχι, της έγινε η πρόταση και τη δέχτηκε. Μια συναυλία και είπαν θέλουμε και εσάς να τραγουδήσετε. Απλά να θυμίσουμε ότι πέρσι στην ίδια εκδήλωση βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς που τραγούδησε το Action ST, έτσι. Ναι. Άρα μια προσπάθεια γενικά από αυτή τη διοργάνωση να φέρνει ανθρώπους από άλλο χώρο και από άλλο κομμάτι τραγουδιστικά. Που, γιατί η Πάολα, ο κόσμος την έχει συνδέσει με το λαϊκό τραγούδι και την έχει αγαπήσει εκεί. Αλλά λογικά γίνεται και μια προσπάθεια από τους ανθρώπους που το διοργανώνουν αυτό να φέρουν και από άλλο χώρο. Αυτό γενικά είναι και από παλιά το έχει αποδείξει ο Μίκης Θεοδωράκης. Το ότι δεν επιλέγει συγκεκριμένους ανθρώπους από συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Έχει φωνάξει και έχει ζητήσει να τραγουδήσουν ειδικά τραγούδια. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες και από διαφορετικά είδη. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Εγώ άποψή μου είναι ότι τις εκτιμώ πάρα πολύ και τις δύο, αλλά νομίζω ότι η μουσική είναι για όλους. Δεν υπάρχει αυτό που είναι και δικαίωμα του καθενός στην Ελλάδα να βάζουμε ταμπέλες. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο. Και είναι και δικαίωμα του καθενός να δοκιμάζεται και σε άλλα είδη, ανάλογα με το αρέσει. Και εγώ θα συμφωνήσω. Με αξιοπρέπεια κιόλας. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό με την Πάολα. Πραγματικά και εγώ αυτό που λες, εκτιμώ πάρα πολύ και τις δύο τραγουδίστρες, αλλά το να ασχοληθείς με το τι ρούχο θέλει να φορέσει η Πάολα και η κάθε Πάολα, δεν είναι. Δηλαδή, για τη φωνή
Ο κάθε άνθρωπος έχει μια μοναδικότητα, την οποία νομίζω θα πρέπει να κρατήσει στο ακέραιό του για να είναι αυτός που είναι και να μην αλλοιώνεται ανάλογα με τα πρότυπα και τις ταμπέλες που μπορούν να βάζουν κάποιοι άλλοι. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνω λάθος, Κωστή, η Ελένη Βιτάλη με την Πάολα είχαν συναντηθεί, ενώ ότι είχε λυθεί η προηγούμενη παρεξήγηση. Κάτι τέτοιο είχα μάθει. Ναι, και εμείς έτσι ξέραμε, έτσι είχαμε διαβάσει, έτσι είχαμε δει ότι είχε λυθεί μεταξύ τους κόντρα, αλλά από ό,τι βλέπουμε τελικά δεν έχει λυθεί. Αν έχει λυθεί, δεν θέλει η κυρία Βιτάλη προφανώς. Να ασχολείται με κάποια συγκεκριμένα. Επειδή τις γνωρίζω και τις δύο, και εκτός από. Εντάξει, η Ελένη Βιτάλη είναι ένας κινητός μύθος. Ένας κινητός μύθος. Δεν υφίσταται η φωνή της στον πλανήτη Γη. Η Πάολα στο είδος της κορυφαία. Και επειδή τις γνωρίζω και τις δύο σαν χαρακτήρες, πιστεύω ότι ένας καφές θα έλυνε τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Μην σας πω ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και άλλους ορίζοντες. Η κάθε μια στο είδος της εξαιρετική και εγώ είμαι της άποψης ότι η μουσική είναι για όλους, ότι σε κάθε είδος μπορείς να βρεις εξαιρετικά πράγματα. Και θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνο και από τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης και η ομάδα του, η κόρη του και η ομάδα όλη, έχει κάνει και σε μένα πρόταση να συμμετέχω σε συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη και να πω τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι, θεωρώ, με το δικό μου μυαλό και νομίζω ότι αυτός είναι ο σκοπός που γίνεται, το ότι συνεχίζουν τον Μίκη Θεοδωράκη να τον μαθαίνουν και η νέα γενιά από καλλιτέχνες που. Ακούει η νέα γενιά. Ακριβώς. Οπότε συνεχίζει έμεσα το Μίκη Θεοδωράκη στα χρόνια σε όλα. Που όταν το πιτσιρίκι άλλος. Θα κλικάρει Κώστας Μαρτάκης, που είναι. Η Πάολα, η Πεγκυζίνα, η Ρέμο. Μια ευρύ αποδοχή και σε μικρότερες ηλικίες. Είναι ωραίο να σε δουν να λες και ένα τέτοιο τραγούδι, γιατί έτσι μαθαίνεται η μουσική. Βέβαια. Εμείς. Γίνει και η ιστορία μας έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι. Προσωπικά, νομίζω ότι χωρίς να τα βάζω με την Ελένη Βιτάλη. Κατερίνα μου, να σου πω, συγγνώμη, σας διακόπτω, να σου πω ότι εμείς μιλήσαμε με την. Εμείς ψάξαμε και να βρούμε όλες τις πλευρές και από την Πάολα και από την κυρία Βιτάλη, για να έχουμε κι εμείς μια απάντηση επίσημη. Εγώ μίλησα με τον Νίκο Ξηδή στο Facebook, του έστειλα μήνυμα για να μας πει κάτι, αν θέλει να απαντήσει πάνω σε αυτό. Και μου απαντάει, σε δουλειά να βρισκόμαστε, σε ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν ασχολούμαι με όλα αυτά. Καλή συνέχεια. Επίσης, τα φιλιά μας στον Νίκο Ξηδή είναι υπέροχο ταλαντούχο πλάνο.